Θα το δούμε. Βεβαίως. Χαίρετε. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνα. Καλώς σε βρήκα. Καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη και αυτό το σημείο είναι σημείο που δίνουν ραντεβού οι φοιτητές. Οπότε νομίζω πως σήμερα δικαιούμαστε να νιώθουμε νέες ως φοιτήτριες. Για λοιπόν, πού το επέλεξες λοιπόν? Ναι, πέραν τούτο όμως θέλω να σου πω ότι αυτό το σημείο που σήμερα θα λέγαμε ότι είναι μια γειτονιά των φοιτητών και είναι σημείο αναφοράς γιατί όλα τα ραντεβού γίνονται εδώ, είναι το μέρος που έχω πολλές αναμνήσεις. Γιατί? Γιατί σε αυτό το χώρο, και σου φέρα εδώ ήδη το χάρτη να δεις, ακριβώς εκεί που βρίσκεται το πάρκο, είναι το σπίτι του προπάπου μου, του παππού, του πατέρα μου. Εδώ μεγάλωσε και ο πατέρας μου, σε αυτή τη γειτονιά, και μάλιστα εδώ στο δεύτερο όροφο βρίσκεται το γραφείο μου. Εδώ πώς λέγεται ακριβώς? Όλα τα χρόνια βρίσκομαι εδώ. Η περιοχή είναι η Καμάρα. Όπως βλέπεις εδώ, η Καμάρα είναι η αυσίδα του Γαλέριου, ή αλλιώς ονομάστηκε Θριαμβικό Τόξο, γιατί εδώ το 305 είχαμε την οριστική νίκη του Γαλέριου, του Κέσσαρα Γαλέριου, κατά των Περσών, και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η όμορφη Καμάρα. Ακριβώς απέναντί μας βρίσκεται η Παναγία Δέξια, μια εκκλησία που αγαπώ ιδιαίτερα, που έχει τη δική της ιστορία. Καταρχήν φιλοξενεί την εικόνα της Παναγίας της Ελεούσης, γιατί ονομάστηκε Δεξιά, γιατί υπάρχει παράδοση που λέει ότι ένας μοναχός ή άντρας ορφανός από πατέρα, μπαίνοντας από τα ανατολικά τείχη της πόλης, μετά από όνειρο που είχε δει, ήρθε και τοποθέτησε την εικόνα της Παναγίας της Ελεούσης στα δεξιά. Μια άλλη παράδοση βέβαια λέει ότι επειδή στην εικόνα η Παναγία είναι δεξιοκρατούσα, δηλαδή κρατά τον Ιησού στο δεξί χέρι, ενώ συνήθως απεικονίζεται να τον κρατά στο αριστερό, ίσως πήρε την ονομασία από αυτό. Δεν θυμάσαι δηλαδή τον εαυτό σου όταν ήσουν μικρή? Έχω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις από την Καμάρα. Εδώ οφείλω να σου πω ότι έκανα και τα πρώτα μου βήματα. Σε αυτή την εκκλησία βαφτίστηκα. Και εδώ μας έφερνε η μητέρα μου κάποια απογεύματα, επειδή ήταν το γραφείο του πατέρα μου, και κατεβαίναμε βόλτα στο κέντρο για να το δούμε. Άρα έχω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις. Το πατρικό σου σπίτι εδώ πέρα? Όχι, το πατρικό μου ήταν στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά εδώ έχω πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις και από τη γιαγιά μου την Αντιγόνη. Πάμε όμως να σου δείξω τώρα τη ρωτώντα από κοντά. Ισχύει ότι τη ρωτώντα το 300 μετά Χριστό που την έκτισε ο Γαλέριος την προώρησε για μαυσολείο? Αυτή είναι μία εκδοχή, πολύ σωστά. Μία άλλη εκδοχή λέει πως την προώριζε για ναό του Δία, ο οποίος ήταν και ο προστάτης του, αλλά παράλληλα και ο προστάτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως ρωμαϊκός ναός, ως χριστιανικός ναός, ως μουσουλμανικό τζαμί και πάλι ως χριστιανικός ναός. Και στη συνέχεια, αν δεν κάνω λάθος, το 1964, ο τότε Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων πραγματοποίησε θεία λειτουργία. Και έκτοτε υπήρξαν εκείνη την περίοδο κάποιες λειτουργίες, μέχρι που το 1978 ο μεγάλος σεισμός της Θεσσαλονίκης προκάλεσε πολύ σημαντικές καταστροφές και δεν είχε χρησιμοποιηθεί έκτοτε. Θα ήθελα να σε γυρίσω μερικά χρόνια πίσω, να σε πάω στο σχολείο. Τότε που άρχισες να διαμορφώνεις έτσι ένα χαρακτήρα, μία άποψη, ήθελες να ασχοληθείς με τα κοινά? Ως έφηβη ήθελα να γίνω δικηγόρος. Δεν είχε περάσει από το μυαλό μου να ασχοληθώ με τα κοινά. Ωστόσο μου άρεσε πάντα, επειδή ήμουν κοινωνικό παιδί, ήθελα να έχω κοινωνικότητα και ήθελα στο πλαίσιο του εθελοντισμού να κάνω παρεμβάσεις. Αλλά αυτό ήταν ανεξάρτητο από την πολιτική. Η πόρτα της πολιτικής άνοιξε όταν, μόλις 22 ετών, μου πρότεινε ο τότε υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης να είμαι υποψήφια στο δικό του συνδυασμό, την οποία αποδέχτηκα χωρίς να πιστεύω ότι θα εκλεγώ, γιατί ήμουν πολύ μικρή, ήμουν πολύ νέα για τα δεδομένα τότε και φοβόμουν ότι ο κόσμος μπορεί να μην αγκαλιάσει μια τέτοια επιλογή. Όπως αποδείχθηκε, τη στήριξε. Θεωρείς δηλαδή ότι δικαιώθηκες από την επιλογή σου αυτή? Με το παραπάνω. Με το παραπάνω, και δεν θα το άλλαζα αν γύριζα πίσω το χρόνο. Νομίζω θα έκανα ακριβώς την ίδια επιλογή να δραστηριοποιηθώ στα κοινά. Στη Βουλή πώς αντιμετώπισαν όλα αυτά τα χρόνια οι συνάδελφοί σου? Είσαι μια γυναίκα. Από την πρώτη στιγμή, παρόλο που ήμουν πολύ νέα όταν μπήκα στη Βουλή, όλοι οι συνάδελφοι, άντρες, γυναίκες, με προσέγγισαν προστατευτικά, ήταν πάντα πρόθυμοι να με ενημερώσουν και να με βοηθήσουν. Και είμαι ήδη 10 χρόνια στη Βουλή. Βέβαια,
να σου πω ότι ο τομέας που με έχει προσελκύσει περισσότερο τα τελευταία σχεδόν 2 χρόνια αφορά στην προστασία των παιδιών και στην πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και δεν είναι άλλη από την καμπάνια 1/5 του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στην οποία έχεις γίνει και πρέσβυρα τα τελευταία 2 χρόνια. Πράγματι. Ονομάστηκε 1/5. Αυτό πήγα να σε ρωτήσω τώρα. Το ξέρω. Γιατί 1/5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης και στην Ελλάδα οφείλω να πω ότι τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα υψηλά. Το 16% των παιδιών έχει πέσει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης στη ζωή του. Πάμε όμως να κάνουμε έτσι μια βόλτα και να μου πεις περισσότερα. Πρέπει να ξέρει ένα παιδί για αυτή την καμπάνια ή πρέπει να ξέρει ο γονέας. Ένα παιδί και ο γονέας είναι σημαντικό μέσα από αυτή την καμπάνια να μάθουν τον κανόνα του εσώρουχου. Αυτός ο κανόνας διδάσκει σε όλα τα παιδιά ότι δεν πρέπει να επιτρέπουν σε κανέναν να τα αγγίζει στην περιοχή που είναι το εσώρουχο. Τόσο απλό για να προλάβουμε το κακό. Ετοιμάζουμε ένα τρέιλερ από την καινούργια μας ιστορία, το μυστικό της νίκης. Γιατί το σώμα μου ανήκει. Μια ιστορία ψυχαγωγικού αλλά και διδακτικού χαρακτήρα, προκειμένου η νίκη με τη σειρά της να απευθυνθεί σε μικρούς και μεγάλους και να εξηγήσει όλα όσα είπαμε. Φαίνεται ότι αγαπάς πάρα πολύ τα παιδιά, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχεις αποκτήσει. Είναι κάτι... Έχω αποκτήσει πολλά. Έχω υπάρξει πνευματική μητέρα, αλλά δεν έχω αποκτήσει ακόμα τα δικά μου. Είναι κάτι που θέλεις. Είναι κάτι που θέλω και πιστεύω ότι μια μέρα θα μπορέσω να την υλοποιήσω. Το εύχομαι, το ελπίζω. Είσαι γυναίκα που κάπως μεγαλώνει, το σκέφτεσαι ότι θέλω κι εγώ να γίνω μαμά. Ειδικά τελευταία που έχω αποκτήσει έναν νηψί, ο οποίος είναι μόλις 4 ετών και μας έχει παρασύρει όλους. Και έτσι σκέφτομαι κι εγώ την απόκτηση των δικών μου παιδιών. Κάποια στιγμή οι υποχρεώσεις ήταν πολλές, ο χρόνος ήταν ελάχιστος. Νιώθω ότι μια οικογένεια χρειάζεται χρόνο για να αφοσιωθεί σε αυτή. Οπότε νιώθω ότι θα μου τα φέρει έτσι ο Θεός, ώστε να μπορέσω να τα συνδυάσω όμορφα. Έχεις κάνει θυσίες για τη δουλειά σου? Έχω κάνει πάρα πολλές, έχω στηριχθεί πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και χρόνο και φίλους και ανεμελιά και διασκέδαση, αλλά ήταν επιλογή μου. Και όταν κάτι είναι συνειδητή επιλογή, δεν το μετανιώνεις. Το μέτρο κάποιες φορές χάνεται. Την τελευταία πενταετία έκανα κάποιες μικρές στάσεις. Έκανα έναν απολογισμό μέσα μου, ζήγησα τα πράγματα και συνειδητοποίησα ότι καθώς τα χρόνια περνούν θα πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε κοντά και στους ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη. Στην οικογένειά μας, στους δικούς μας ανθρώπους. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός και που ο κόσμος θέλει να γνωρίζει και να μαθαίνει για σένα. Την προσωπική σου ζωή, τι φοράς, τι κάνεις, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που ακολουθείς. Δεν νιώθω ότι όλα όσα κάνω έξω από την πολιτική ή τα κοινά, δηλαδή με την έννοια του εθελοντισμού, τα δρόμενα μπορεί να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, βλέπω ότι υπάρχει αυτή η προσέγγιση από κάποιους δημοσιογράφους. Το εκτιμώ, το σέβομαι, το σε ευχαριστώ πολύ. Προσπαθώ στο βαθμό που μπορώ να μοιραστώ κάποια πράγματα, αλλά επειδή εν τέλει συνειδητοποιώ ότι και εγώ είμαι λίγο εσωστρεφή σε αυτά. Προτιμώ να τα κρατάω για μένα. Εγώ το μόνο που θα σου πω είναι ότι αυτή την περίοδο βλέπω μια Έλενα πιο απενεχοποιημένη. Δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη, δεν σε γνωρίζω. Σήμερα είχα την ευκαιρία να τα πούμε, αλλά έχω αυτή την εικόνα για σένα. Καθώς περνούν τα χρόνια, σίγουρα νιώθω πως ο κόσμος αντιλαμβάνεται την προσπάθεια που κάνω και βλέπει το έργο μου. Οπότε σταδιακά το άγχος μειώνεται. Και ίσως υπάρχει λίγος χώρος παραπάνω για τις προσωπικές επιλογές που πριν δεν τις επέτρεπα στον εαυτό μου. Αυτό κυλάει όμως ομαλά και όμορφα και νομίζω ότι δεν έχω παραμιλήσει καθόλου τα καθήκοντά μου, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Είναι αναλόγως και τι σύντροφο έχουμε κοντά μας. Κατά πόσο μας το κάνει αυτό, ξέρεις, εύκολο ή δύσκολο? Πολύ σημαντική η παράμετρος που θέτεις της άλλης πλευράς, του συντρόφου, που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει πολύ και να ανακουφίσει. Ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι αγχώδεις και επιτακτικοί. Η οικογένειά σου όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα σου, σε στήριζε? Νιώθω ευλογημένη για την οικογένεια στην οποία μεγάλωσα και πραγματικά από τα πρώτα μου βήματα ήταν στο πλευρό μου, ακόμα και σήμερα. Με στηρίζουν, με εμψυχώνουν, έχουν πίστη σε μένα
και είναι δίπλα μου κάθε στιγμή για να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Θα παρότρινε σε ένα συγγενικό σου πρόσωπο έτσι να ανοιξιάσουν ενδεχομένω να ασχοληθεί με τα κοινά? Αφού την προετοίμαζα για τις δυσκολίες που και εγώ βρήκα στην πορεία χωρίς να τις περιμένω και εφόσον η απόφασή της θα ήταν συνειδητή, γιατί θα είχε ζυγίσει τα υπέρ και τα καλά, τις παροχές ή τις στερήσεις, τότε ναι, γιατί όχι, βεβαίως. Και θα ήθελα πολλοί νέοι άνθρωποι να τολμήσουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Και τι μήνυμα θα θέλεις έτσι να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση? Εγώ θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω που ήρθες στην πόλη μου. Πραγματικά μας τιμά το γεγονός ότι επέλεξες τη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του οδηπορικού που θα πραγματοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Είναι και ξεκινάς με τη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι του χρόνου να σε υποδεχτούμε πάλι εδώ στην Καμάρα ή σε όποιο άλλο σημείο εσύ επιλέξεις, με πολύ χαρά να σε ξαναγήσουμε. Χάρηκα πάρα πολύ για την γνωριμία μας. Είσαι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος. Και αυτό εμένα με φέρνει ακόμα πιο πολύ κοντά σου.